Ειρήνη το Ευαγγέλιο, αγάπη. Πού είναι η αγάπη του Βατικανού? Πού είναι η αγάπη των Ιννητών? Πού είναι η αγάπη των Προτεσταντών? Ας τη δείξουν στη Γιουγκοσλαβία. Ας τη δείξουν και στη δόλια μας πατρίδα. Να λύσουν το Κυπριακό, να λύσουν το Βορειοηπειρωτικό, να έρθουν να ρογεί ανθρώπινες σχέσεις αξιοπρεπείς με ισότητα. Και θα αυτοτέλεια να έχουμε τέλος πάντων, όχι να είμαστε ετεροκίνητοι, εντολές να παίρνουμε και να εκτελούμε. Αυτό δεν είναι λοιπόν ανθρωπία, ούτε χριστιανική μαρτυρία του Βατικανού. Θα δούμε λοιπόν ποια είναι η μαρτυρία του Βατικανού και ποια είναι τα εγκλήματα του Βατικανού. Δεν φταίμε εμείς, φταίνε αυτοί που λένε ψέματα από τους Ορθοδόξους και κοιμίζουν το λαό. Φταίει και το Βατικανό και οι καθολικές εφημερίδες που λένε ψέματα και όχι αλήθεια. Λοιπόν, προς τα έξω μένω, όχι όμως και προς τους λαούς που ήδη έχουν ευαγγελιστεί, λέγει πρέπει να δίδουν κάποια κοινή χριστιανική μαρτυρία προς τα έξω. Δηλαδή να κάνουμε ένα συγκριτισμό. Παπικοί, Ορθόδοξοι, Προτεστάντες, κοινή μαρτυρία. Δεν γίνεται αυτό. Μία είναι η αλήθεια. Δεν είναι πολλές οι αλήθειες. Όταν απομακρύνεται κανείς από την αλήθεια, το ψέμα είναι αίρεσης και αποκόπτεται από τον Χριστό. Και καταλήγει λοιπόν, παράγραφο του Γεωργίου Τσέτσι, εδώ αναφέρει η Καθολική, δεν ωφελούν, λέγει, προσθέτει ο πατήρ Γεωργίος Τσέτσις, δεν ωφελούν σε τίποτε καταδίκες εναντίον της δύσεως και αγανακτισμένες διαμαρτυρίες για προσελητιστικές ενέργειες μη Ορθοδόξων στον χώρο των Ορθοδόξων. Εφόσον οι Ορθόδοξοι δεν λαμβάνουν τα μέτρα που θα συντελέσουν στην εκ των ένδων δυναμική αντιμετώπιση του προσελητισμού. Δηλαδή, τι? Δεν κάνει το καθήκον της Ορθοδοξία. Φυσικά θα πούμε ότι έχει πολλές ελλείψεις. Δεν τρέχει να βρει έναν που κινδυνεύει να πλανηθεί και να κατασπραχθεί από τους λύκους των αιρέσεων. Ναι, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν έχει την δύναμη τώρα η Ορθοδοξία. Και αφού λοιπόν, πάτερ Γεώργιε Τσέτσι, δεν έχει Ορθοδοξία αυτή τη δυνατότητα, δεν είναι οργανωμένη τόσο τώρα, να κάνουμε τι δηλαδή? Άραγε ζήτω ο προσελητισμός. Τροπή είναι να το λέτε. Δηλαδή, έπειτα να κάνουμε τι? Εκ των έδων λέγει δυναμική αντιμετώπιση του προσελητισμού. Να πάρουμε ντουφέκια. Τι να κάνουμε, δυναμική αντιμετώπιση, με ντουφέκια, όπως κάνουν στην Ιουγκοσλαβία? Εμείς είμαστε φιλιρινιστές και δεν θέλουμε να πιαστούμε και στα χέρια και με ντουφέκια με τους παπικούς και αιρετικούς εδώ και όλα τα λόμπι. Θέλουμε να σέβονται τον τόπο και να μην ασκούν προσλητισμό. Και κάποτε σε ένα τηλέφωνο μια διαμαρτυρόμενη παπικιά είπε, γιατί λέει δεν αγαπάτε το Βατικανό και μισείτε? Ποιο είναι το μίσος? Το μίσος είναι με εμάς ή είναι το μίσος δικό τους? Εμείς αποκαλύπτουμε το μίσος απλώς. Δεν μισούμε. Και αυτά τα λέμε με αγάπη για να καταλάβουν οι κύριοι της Δύσεως ότι έχουν ξεφύγει από την αλήθεια. Ότι έχουν πέσει σε αιρέσεις αιρέσεων, σε πλάνες. Ότι αυτός ο οικουμενισμός τον οποίο προβάλλουν είναι αντίχριστος. Ότι αυτά τα εγκλήματα τα οποία κάμουν εις βάρος της Ορθοδοξίας και των άλλων λαών. Πόσα υπέφερε από το Βατικανό και η Αφρική και η Απανατολή. Θα τα πούμε και σε άλλες εκπομπές. Λοιπόν, έπειτα πώς να μην σχολιάσουμε την ανακοίνωση για τον νέο Αρχιεπίσκοπο Τίνου, που τον διόρισε, τον πρεσβύτερο τον διόρισε. Διορίζουν οι Προτεστάντες, διορίζει το Βατικανό, δεν χειροτονεί. Κοιτάξτε πράγματα που γράφουν οι εφημερίδες. Τον διόρισε λοιπόν ο Αγιοπατέρας, τον διόρισε Αρχιεπίσκοπο Νάξου. Ποιον? Τον εφημέριο της Βαρύς Νικόλαο Πρίντεζη. Τον διόρισε Αρχιεπίσκοπο Νάξου Τίνου Άδρουμ Εικόνου και Αποστολικών Διαχειριστήν της Χειρεβούσης Έδρας της Χίου. Τον εδεσιμότατο κύριο Νικόλαο Πρίντεζη, εφημέριον Βάρης και Σύρ. Τον διόρισε, δηλαδή υπάλληλος είναι και τον διόρισε. Μήπως έδωκε και εξετάσεις για να πετύχει στον διορισμό? Δεν χειροτονείται ο επίσκοπος? Και έπειτα ρωτάμε, τι δουλειά έχει να είναι αποστολικός διαχειριστής διορισμένος της χειρεβούσης έδρας της Χίου? Δεν γνωρίζω να υπάρχει έδρα παπική στη Χίο. Δεν γνωρίζω. Και πόσα άλλα φέδρα και ανυπόστατα θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά ας δούμε ακόμα και ένα άλλο παράδειγμα.
Από την Καθολική λοιπόν εφημερίδα της 8 Ιουνίου 1993 πάλι, δηλαδή πρόσφατη, την προηγούμενη Τρίτη. Έρχεται και αποκτά τέτοια θρασίτητα λοιπόν εδώ η Σύνοδος με τον προκαθήμενο της των Παπικών, δηλαδή τον Νικόλαο τον Φόσκολο, πως τους ονομάζουμε στο αφήκια τους, δεν θυμάμαι ακριβώς, να μην παραξηγηθώ, και κατηγορεί τον Υφυπουργό Εθνικής Αμήνης ότι δήθεν κατηγόρησε την Παπική Εκκλησία και το Βατικανό πως επεμβαίνει στα Σκόπια, στην Κροατία, πως δίνει χρήματα, δίνει όπλα. Καθόλου δεν θυμόμαστε ότι τόσες φορές γράφτηκε σε εφημερίδες και μας έδειξαν άλλοι, ο Πάπας καθήμενος στην καθέδρα έσπευσε γρήγορα να πει ότι πρέπει να χτυπήσουν, εδώ και το σύνθημα επιθέσεως, να χτυπήσουν τον δίθεν επιτιθέμενον. Τον δίθεν επιτιθέμενο τον οποίο παρουσιάζουν τους Σέρβους της Βοσνίας και της Ερζεγοβίνης. Ποια είναι λοιπόν η αλήθεια? Η αλήθεια δεν είναι αυτή που μας λένε. Δεν έχω τον χρόνο να διαβάσω άλλες γραμμές από την Καθολική, αλλά και αρκετά μας απασχόλησε η Καθολική. Για να δούμε λοιπόν τι μας λέγει ο Αθανάσιος Γεύτης, ο επίσκοπος της Ερζεγοβίνης, σε ένα άθρο του το οποίο δημοσιεύθηκε 28 Σεπτεμβρίου του 1992. Στις 19 Μαΐου 1992 ο Ιουγκοσλαβικός στρατός αποσύρθηκε από τις κροατικές ακτές και την περιοχή της Ερζεγοβίνης με εξαίρεση τη συνοριακή περιοχή με το Μαυροβούνι που ονομάζεται Πρέβλακα. Λοιπόν, απεχώρησαν αφού διέλυσαν την Ιουγκοσλαβία και δημιούργησαν την τραγωδία. Ποιοι φταίνε? Μα δεν έχουν απέναντι του Θεού και καθόλου, θα λέγαμε, συνείδηση. Τι λόγο θα δώσει ο Πάπας? Αν θέλει, δεν σταματάει με το αιματοκύλισμα. Δεν θέλει. Ότι θέλει να διαλύσει την Ορθοδοξία, να την καταπιεί, να επικρατήσει ως κοσμοκράτορας ο Πάπας. Αυτό είναι το μυστικό. Και από εκεί θέλουν οι φασίστες και οι Ιταλοί και οι Γερμανοί να επεκταθούν για οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό, θα λέγαμε και έξω, τι άλλο συμφέροντα. Αυτό είναι η αλήθεια. Και υποφέρει και σταυρώνεται η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ιουγκοσλαβίας. Και δυστυχώς τα μέσα ενημερώσεως σε Δύση, ακόμα και στην Ελλάδα, προδοτικά και στην Ελλάδα μάλιστα, πρόβαλαν δίθεν σκηνές κακουργημάτων, τα οποία έπαιρναν δίθεν οι Σέρβοι. Και πολλές φορές εκείνα που λέγανε πως ήταν των Σέρβων κακουργήματα ήταν των Μωμεθανών και των Κροατών. Και τα έλεγαν πως ήταν των Σέρβων. Ας αναφέρω λοιπόν δύο μόνο μαρτυρίες από αυτό το άρθρο του επισκόπου Ερζεγοβίνης του Αθανασίου, ο οποίος λέγει «Υλικές καταστροφές. Σήμερα στην επισκοπή μου, την Ερζεγοβίνη, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς 15 εκκλησιαστικά κέντρα. Στο Μοστάρ και τα περίχωρα ισοπεδέθηκαν 15-16 Ιουνίου ναοί, καθεδρικός ναός, στο επισκοπικό κέντρο κλπ. Κλπ. Στο Ντούβνο, ομοίως, δεν έχω χρόνο να διαβάσω λεπτομέρειες. Το Κόνγιτς, στη βόρεια καμπή του Νέτιβα. Ομοίως και εκεί 25 σερβικά χωριά ισοπεδόθησαν, εκκλησίες καταστράφησαν, περισσότεροι από 100 άνδρες και γυναίκες και παιδιά σκοτώθηκαν και 3.000 αρχικά φυλακίστηκαν σε ένα τούνελ του τρένου στο όρος Ιβάν και αργότερα μεταφέρθηκαν στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως κλπ. Κλπ. Μετά, Μπιέλο Πόλγε κάηκαν λέγει πρόσφατα και ισοπεδώθησαν χωριά και πολιτείες. Στο Μπλαγκάι, 4 χωριά κάτω από το Μοστάρ κλπ. Κλπ. Στο χωριό Ζιτομίσλικ, ομοίως η πόλη Καπλίνα, ομοίως τα αμυγή σερβικά χωριά. Αναφέρει εδώ 4-5 χωριά και αυτά υπέστησαν καταστροφές, 30 άνδρες και γυναίκες σκοτώθηκαν ενώ οι υπόλοιποι έφυγαν. Και στις 7 και 8 Ιουνίου 1992 οι κροατικές δυνάμεις ανατείναξαν με εκρηκτικά όλα τα σπίτια. Κοιτάξτε, τι φταίγαν τα σπίτια των φτωχών. Ανατείναξαν όλα τα σπίτια. Να πω και τα χωριά.
Tasovs, Tik, Klepsi, Prebilovski κλπ. Κροατικές δυνάμεις λοιπόν ανατείναξαν με εκρηκτικά τα σπίτια, τις εκκλησίες, τα κημητήρια και στη συνέχεια ισοπαίδωσαν την περιοχή με μπουλντόζες. Βλέπετε ποια είναι η αγάπη, αγαπητοί ακροατές του παπισμού. Αυτή είναι η αγάπη. Τα οστά, ακούστε στη συνέχεια, 2.000 σχεδόν Σέρβων νεομαρτύρων από τα γεγονότα του 1941-45, την γενοκτονία που τότε σκότωσαν 1.300.000 ή το λιγότερο 800.000 Σέρβους, 2.000 λοιπόν Σέρβων νεομαρτύρων τα οστά που βρήκαν σε μία από τις εκκλησίες τα έκαψαν και σκόρπισαν τη στάχτη στο χώμα. Δηλαδή ούτε και τα λείψαν των μαρτύρων δεν είναι σεβαστά στους παπικούς. Όμοιος η πόλη Μετεκόβιτσε, άλλες πόλεις, δεν αναφέρω ονόματα, αλλά να προχωρήσουμε. Στα χωριά, παραλείπω σειρά χωριών που τα ισοπαίδωσαν και κατεκριούργησαν τους, τους Ορθόδοξους Σέρβους. Στα χωριά λοιπόν, Ζαπλάνικα, Ιβανίκα, Ζάκουλα κλπ. Έκαναν πολλά εγκλήματα. Εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον των σερβικών χωριών και τα ισοπαίδωσαν. Θα δούμε λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, και σε άλλες εκπομπές κάποια ντοκουμέντα που είναι να φρικιάζει κανείς και να λέγει «Μα για όνομα του Θεού, μιλάμε ακόμα ότι υπάρχει αγάπη στη Δύση, ότι αγαπούν την Ορθοδοξία, ότι αγαπούν τους Έλληνες, αγαπούν τους λαούς, αγαπούν τους χριστιανούς, οι δίθεν χριστιανοί και το Βατικανό». Δεν είχαμε καμία όρεξη να ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, θα δούμε, θα πάμε και πιο παλαιά, θα δούμε και τα τωρινά και θα προβλέψουμε και το μέλλον βάσει της ιστορίας. Γιατί το παρελθόν και η ιστορία μας διδάσκει τι θα είναι και το μέλλον. Να σας ευχαριστήσω που με παρακολουθήσατε. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή. Εάν δεν έχουμε εδώ κάποιον επιστήμονα που θα μας μιλήσει για το ηλεκτρονικό φακέλωμα με πολύ αυθεντικά ντοκουμέντα, θα συνεχίσουμε να δούμε τα εγκλήματα του Βατικανού σύγχρονα και προγενέστερα. Ευχαριστώ. Χαίρετε.